Καλησπέρα, Στέργιο. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά, ησυχία. Ησυχία. Ναι, εδώ μια δουλειά κοντά στην Τούμπα, στο κήπεδο. Στην Τούμπα. Ετοιμαζόμαστε σχετικά να έρθουμε και στα γραφεία. Μια και είπε στο γήπεδο. Σε άκουσα νωρίτερα πριν πει στη γραμμή. Εντάξει, είναι στο προσκήνιο το όνομα του Φερνάντες, αλλά όχι σε βαθμό που να μιλάμε για διαπραγμάτευση από ό,τι γνωρίζω εγώ μεταξύ ΠΑΟ και Αχιλέα Μπέου. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο αυτό. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε, να σου πω την αλήθεια. Με το Κώστα νωρίτερα καταγράψουμε τα δεδομένα με ακρίβεια. Περίπου 800.000 με 1 εκατομμύριο φέρεται να ζητάει ο Αχιλέας Μπέος για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή. Καλό ποδοσφαιριστής. Αρέσει στον ΠΑΟΚ. Τον έχει παρακολουθήσει. Τώρα αν θα γίνει κίνηση, εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Και εξέφραζα και τις, αν θέλεις, αντιρρήσεις μου, γιατί θεωρώ ότι τα χρήματα πολλά. Αλλά δεν είμαι αυτός που θα τα πληρώσει, ούτε αυτός που θα χρησιμοποιηθεί μια επιτυχία ή μια αποτυχία, αν μιλάμε για Μπότο και Λουτσέσκου. Κυρίως του Μπότο, γιατί αυτός είναι το αφεντικό στο ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει και ποιος θα παραμείνει στο ρόστερ. Καλός ποδοσφαιριστής, όχι δεκάρι, είναι τύπου πίσες βάρα, αλλά από τα δεξιά όμως. Δηλαδή παίζει και δεξιά και δεκάρι. Καθαρό μου δεκάρι δεν είναι. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που εντάξει. Δεξιά όταν λες, δηλαδή, στον κόσμο. Δεξιά, τι εννοείς, πάνω στον Άρη και στο Τζίβκοβιτς. Ναι. Αν δει κανείς το βιογραφικό του, εκεί είναι. Στα δεξιά και στη θέση 10 ή σαν δεύτερο σκορ, σαν ψευτοενιάρι που λέμε. Δεν είναι δηλαδή ένας επιτελικός μέσος που εκείνη η θέση του δεν παναλάβει. Αυτό θα είναι το κλασικό δεκάρι της ομάδας. Είναι ένας παίκτης που παίζει και στο 10. Η κοψιά του μου θυμίζει πάρα πολύ. Τώρα δεν έχω το όνομά του όμως, να με βοηθήσεις. Έναν παίκτη που έπαιζε στην Κύπρο πριν από 2-3 χρόνια, είχε γίνει μάλιστα τότε, ήταν και στους ομίλους ο Αποέλ. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί ήταν. Έναν παίκτη, Ιρανός ήταν, Ιρακινός ήταν. Τι ήταν, ένας που ήταν σε αυτή την κοψιά, σαν του Φερνάντες. Που γράφτηκε και για τον Ολυμπιακό, λες. Και για τον Ολυμπιακό, και νομίζω και για ΠΑΟΚ γράφτηκε κάποια στιγμή, και για Άρη. Ένας με αριστερό πόδι, ίδια κοψιά με τον Φερνάντες. Αλλά δεν θυμάμαι. Τον διαφεύγει τώρα, κατάλαβα τι λέω. Πώς τον έκανε. Ένας έτσι πολύ τελικάτος ποδοσφαιριστής. Ναι, είχε βάλει και κανένα δυο γκολ καλά, ας πούμε, εκεί στα ευρωπαϊκά, και είχε πάρει πολύ. Είχε σηκώσει πολύ σκόνη το θέμα του. Η περίπτωση του. Αν δεν θυμάμαι. Διαφεύγει το όνομα και εμένα τώρα. Άντε, Σακαλιά, αν το βρείτε εσείς τώρα που μας ακούτε, αν βοηθήσετε. Λοιπόν, άρα λες ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει το θέμα κανονικά, βέβαια, εννοείται ότι υπάρχει το θέμα κανονικά, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε, πώς να το πω τώρα, σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, ας πούμε, να το πω έτσι. Όχι, εγώ δεν γνωρίζω ότι είναι οι δύο ομάδες σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Και δεν ξέρω αν είμαι λάθος ή σωστός, απλώς πάντα καταγράφω την αίσθησή μου, ότι περισσότερο καίγεται ο Αχιλλέας Μπέος να τον δώσει, παρά ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Γιατί έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο ο Φερνάντες με τον Βόλο, δεν έχει άλλα τρία. Και ναι, αυτό με τον Νίκο είχαμε μια κουβέντα χθες, ότι εντάξει, είναι πολύ διαφημιζόμενοι πολλοί παίκτες του Βόλου και καλώς είναι, γιατί κάνουν τη διαφορά σε μια ομάδα όπως ο Βόλος, αλλά δεν εφημίζεται ο Βόλος και τις πολίτες. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το Δουβίκα που τον πούλησε δικαιολογημένο ο Αχιλλέας Μπέος 1,2, η επόμενη μεταγραφή και τελευταία παραχώρηση να πάρει χρήματα ο Βόλος ήταν του Φεράρι. Στον Αποέλ, νομίζω, πέρσι με 70.000 ευρώ. Δεν είχε άλλες πωλήσεις. Δηλαδή, ελεύθερος παίρνει, ελεύθερος δίνει. Ο Φεράρι. Γι' αυτό ο λέω ότι. Κάτσε. Μου φαίνεται μεγάλο, από το 1 εκατομμύριο. Κάτσε, Στέργιο, γιατί τώρα δεν ήξερα το νούμερο. 70.000 ευρώ τον έδωσε. Ναι. Το λέω αυτό στη βάση, γιατί αν εξαιρέσουμε, ξαναλέω, το Δουβίκα, ένας center for, που το center for τον πληρώνει στο καλό, ένα παιδί με ταλέντο, οι υπόλοιποι που κατά καιρούς περάσανε, γιατί έχουν περάσει πολύ καλή παίκτα το Βόλο, εγώ δεν είδα κάποια σφαγή από άλλες ομάδες και να βάζει ο Χιλιάς Μπέος χρήματα στα ταμεία του. Εντάξει, και το καταγράφω γιατί εγώ θεωρώ, μπορεί να είμαι εντελώς λάθος, ότι 1 εκατομμύριο για τον Φερνάντες του Βόλου μπορεί να βρει, αν είσαι προετοιμασμένος και έχει το scouting και τους ανθρώπους, έναν πιο πολύπληρο παίκτη στα 27-28
να έρθει στην Τούπα να κάνει τη διαφορά. Γιατί ο Φερνάντες φαίνεται να κάνει τη διαφορά στον Βόλο και πέρσι δεν ήταν top. Δηλαδή, πιο πολύ τώρα γίνεται τόρος γιατί έβαλε το πρωτοκόλλο στην Τούπα, στο φιλικό και στην Πρεμιέρα ήταν καλός. Γι' αυτό πιο πολύ γίνεται τόρος. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι φίλοι του ΠΑΟΚ που καλώς από εγώ λένε πάρ' το Φερνάντες χθες. Ναι. Πέρσι δεν άκουσα το όνομά του Γιώργου, δεν ξέρω τι αν το άκουσε του Φερνάντες. Φέτος βγήκε στην επιφάνεια το καλοκαίρι. Όχι, όχι, Γι' αυτό λέω μήπως καίγεται περισσότερο ο Βόλος παρά ο ΠΑΟΚ. Έχει έναν ακόμα Φερνάντες, δεν έχει ο Βόλος για τους μπέρδευτες. Νομίζω ότι έχει έναν ακόμα. Αν μπορείς να επαναλάβεις, όχι, σε παρακαλώ, δεν άκουσα. Λέω, νομίζω ότι ο Βόλος έχει έναν ακόμα παίκτη που λέγεται Φερνάντες και έναν ακόμα. Δύο έχει. Ναι, έχει και πρέπει να έχει και τον Φαντφέρτ έχει. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο. Γιατί είναι δοκιμασμένος πέρσι στο Βόλο ο Φερνάντες που ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ. Μια χρονιά πρόπερση Καστελιών. Αυτή είναι η καριέρα του. Δεν έχει δοκιμαστεί σε υψηλό επίπεδο. Και το λέγαμε και με τον Κώστα επίσης. Αν ο ΠΑΟΚ κρίνει ότι αυτός είναι, θα τον φέρουν και το πόσο θα πληρώσουν απασχολεί τον Ιβάν Σαφίδη και μόνο. Μπορεί να δώσει τη βάση και 5 εκατομμύρια στην Αγγλία Μπέο. Αυτό θα τα πληρώσει και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα χρεωθεί το ποσό. Θα δούμε. Υπάρχουν ακόμα μέρες, γιατί θυμίζω φέτος 15 Σεπτέμβρη τελειώνει η μεταγραφική περίοδος και θα υπάρξει μετά και ένα περιθώριο μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη για τους ελεύθερους. Θα δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Εγώ, Γιώργο, τη στιγμή που μιλάμε, σημαντικότερο νομίζω είναι το μάθημα με τον Ατρόμητο. Το μεταγραφικό, το πάμε από εδώ, το πάμε από εκεί, καταγράφουμε ό,τι κινείται έστω και σε μικρό βαθμό από τις 8 Ιουλίου και μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από τη Λεύσκη. Αποτέλεσμα 0 ισοπηλίκων. Άρα λοιπόν εγώ λέω το σημαντικότερο είναι το μάθημα της Κυριακής. Σίγουρα είναι. Και ο Φερνάντες να έρθει που δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα έρθει αύριο ή μεθαύριο, δεν θα πέσει. Άρα λοιπόν το σημαντικότερο είναι να πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη. Τώρα αν ανοίξουμε την κουβέντα και πει κάποιος Γιώργο, Στέργιο, Νίκο, Κώστα, χωρίς μεταγραφές, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι μια άλλη ιστορία και σαφώς ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση. Αλλά τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω τι κάνει ο ΠΑΟΚ και δεν βλέπω έναν ΠΑΟΚ να κινητοποιείται. Υπάρχουν λύσεις έτοιμες και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχει ο Πότο στην ατζέντα του σε μια κόλλα χαρτί με τίτλο Επιτελική Μέση, αλλά έχει. Αν δεν υπάρξει το και το μεγαλομέτωχο, Γιώργο. Έχει και τα άλλα μέτωπα τα ανοιχτά ο ΠΑΟΚ που είναι στην πρώτη γραμμή, όπως είδαμε μερικές από τις τοποθετήσεις του μεγαλομετόχου στη συζήτηση που είχε με τους επιτελείς του ΠΑΟΚ πριν από λίγες μέρες, ότι πρέπει να πουληθούν κάποιοι παίχτες. Έχει πολλά μέτωπα και δεν βλέπω να μειώνονται τα μέτωπα. Όλη η φασαρία αυτή που γίνεται εδώ και ένα μήνα, μεθαύριο, από τον αποκλεισμό, έχει φύγει ο Λούκας Τέιλορ. Δεν το λες και εξέλιξη. Δεν το λες και εξέλιξη και αν δεν ήταν η Σαχτάρ σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή είχαμε την κανονική Σαχτάρ, ακόμα ο Τέιλορ θα έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Δεν θα έπαιζε. Ναι. Ο Ζαμπά, καλά κρασιά, δεν βγαίνει άκρη. Για τον Μουρκ δεν προέκυψε ξανά ενδιαφέρον του Λάσκ Λίντσερ. Για τον Ινούα πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Για τον Λάμπρο ίσως βρεθεί στην Ολλανδία κάποια ομάδα τις επόμενες μέρες που έχει ένα καλό όνομα εκεί και δικαιολογημένα. Και αυτό που είπε ο μεγαλομέτωχος και το καταγράψαμε όλοι μας από την πρώτη στιγμή, ακόμα και ότι που δεν μας αρέσει και δεν ακούγεται ωραίο και στον κόσμο, ότι πρώτα να ξεφορτωθεί ο ΠΑΟΚ συμβόλαια και μετά να δει τι θα πάρει. Παιδιά, αυτή είναι η απόφαση του μεγαλομετώχου. Μπορεί και εγώ και εσύ έτσι να λειτουργήσαμε, Γιώργο. Να λειτουργούσαμε. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί και όχι. Αλλά υπάρχει μια στασιμότητα. Υπάρχει μια στασιμότητα και εγώ θα πω δικαιολογημένα εν μέρη ο κόσμος του ΠΑΟΚ λέει ότι τα παιδιά ο Παναθηναϊκός φαίνεται τον Μπερνάρ, ο Άρης κινείται, ο Ολυμπιακός με τους δυο Νοτιοκορεάτες δυναμώνει κι άλλο. Η ΑΕΚ έχει ένα καλό σύνολο, μπορεί να πάρει κι άλλους παίχτες. Ο ΠΑΟΚ από τις 28 Ιουλίου μεταγραφικά πολύ κακό για το τίποτα. Για να μην το κουράζουμε και πολύ. Ναι, ναι. Α, δούμε τι θα αλλά από αυτό, μέχρι την ισοπαίδωση, η διαδρομή είναι μεγάλη. Εγώ το λέω συνεχώς, ανεξάρτητα αν ορισμένοι συμφωνούν ή ορισμένοι δεν συμφωνούν. Αλλά έχει ο ΠΑΟΚ ελλείψεις, θα τις καλύψει, δεν ξέρει κανείς, Γιώργο, για να μην το λέμε τώρα. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ λογικά ένα επιτελικό μέσο, πότε θα πάρει, τι θα πάρει, αν θα πάρει κάποιον,
στο ίδιο μοτίβο με Τάντας Κουαλιάτας, δηλαδή 22, 23, 24 όπως είναι ο προσθέσεις του Πόλου, ή πάει σε μια πιο σίγουρη ηλικία, 28, 29, 30, δεν το ξέρει κανείς. Γενικότερα είναι μια περίοδος προβληματική όταν αφορά το κλίμα τουλάχιστον, γιατί η ομάδα φαίνεται να λειτουργεί σωστά, φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά η εικόνα με τον Πανετολικό έδειξε ότι στο 20ήμερο κάτι κάνανε. Όλους δέσκουμε τους παίκτες. Όχι πολλά, αλλά κάτι κάνανε. Επειδή αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται αυτή, όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, η τηλεδιάσκεψη για, για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Άρη, από την πλευρά του Άρης φυσικά, η αντιπροσωπεία και η πλευρά της κυβέρνησης, κάποια επιτελικά στελέχη. Την ώρα που μιλάμε εμείς οι δύο, γράφει ένας φίλος ο Παντελής, λέει, να κάνω μια ερώτηση, λέει, εγώ σαν παοξής που είμαι, γιατί δεν λέτε καμία κουβέντα για τη νέα Τούμπα, το τελευταίο διάστημα προφανώς εννοεί. Γιατί δεν λέμε. Για τη νέα Τούμπα να πούμε τι, ότι περιμένει ο ΠΑΟΚ τα τρία τελικά σχέδια από τις εταιρείες που ανέλαβαν το σχεδιασμό της Τούμπας και των γύρω-γύρω χώρων περιοχής. Mm-hmm. Αυτό περιμένει ο ΠΑΟΚ, 31 Αυγούστου τελειώνει εκ νέου προθεσμία, θα πάρει ο ΠΑΟΚ τα σχέδια στα χέρια. Εννοείται πως δεν θα τα δει για πρώτη φορά. Είναι στο σκοτάδι ο ΠΑΟΚ. Ήταν μέσα στις κουβέντες όλο αυτό το διάστημα και με τη Σάλχο και με την Πόπιονους. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ μέχρι 31 Αυγούστου τα τελικά σχέδια. Τρία σχέδια για την Τούμπα. Ένα σχέδιο για τον γύρω-γύρω χώρο. Και μετά, ξέρω εγώ, 5 Σεπτέμβρη, 6, 7, θα δοθούν τα σχέδια στην δημοσιότητα. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν έχει να πούμε κάτι καινούριο. Αυτό προκύπτει και έχει ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά δεν ξέρει κανένας, Γιώργο, αν έχει νέα Τούμπα το ένα σχέδιο κυλιόμενες σκάλες και το άλλο σχέδιο έχει θαλάμους που διακτηνίζεσαι ή θα είναι μέσα η χώρη μαύρη και άσπρη με τριγωνάκια ή με κύκλους. Λεπτομέρειες δεν ξέρει κανένας. Αυτό μπορούμε να πούμε με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι και στα τρία σχέδια η χωρητικότητα είναι γύρω στις 35.000. 35 παρακάτι, το ένα μπορεί να είναι 35 και κάτι. Δεν προκύπτει ότι υπάρχει σχέδιο με 40.000 θεατές. Α, για μεγαλύτερη. Αυτό μπορώ να πω εγώ. Χωρητικότητα εννοείς, εκεί. Ναι. Mm-hmm. Εκεί γύρω το 35, 36, 34,5, δεν το ξέρω, αλλά 40 εγώ δεν έχω μάθει, ούτε προκύπτει. Μακάρι να γίνει και η έκπληξη. Αν και θα μπορούσαμε να φάμε μια ολόκληρη κουπή, Γιώργο, για το αν ένα νούμερο 35.000 είναι ικανοποιητικό ή όχι. Θα πει κάποιος ότι ο απεσιόδοξος ότι η προσέλευση στη Τούμπα τα τελευταία χρόνια δεν είναι αυτή που έπρεπε να είναι. Ναι. Με τόσο σταθερό ρυθμό ο κόσμος να γεμίζει το μόνο στην τετραετία 7-11. Άλλος μπορεί να πει ότι ένα νέο γήπεδο θα οθήσει και αυτούς που δεν έχουν τη Τούμπα και τους δικούς του λόγους να είναι στο γήπεδο. Βέβαια. Εγώ δεν ξέρω. Με τους δεύτερους θα είμαι κι εγώ. Είναι μπορεί, ναι, μπορεί. Πιθανότητα. Προκλητικό. Δεν ξέρω τι να σου πω αν είμαι στους απεσιόδοξους, στους αισιόδοξους, αλλά σίγουρα είναι νέο γήπεδο, δεν είναι νιώθεις. Τώρα το 35 είναι μια καλή βάση, μακάρι να προκύψει κάτι καλύτερο ή να υπάρχει, ξέρω εγώ, η πρόβλεψη να γίνει κάτι άλλο, αλλά νομίζω από τις 28.000 και κάτι ψηλά, αν πάμε στις 35, είναι ένα νούμερο ικανοποιητικό που μπορεί να αφήνει απ' έξω κόσμο μόνο στα πολύ μεγάλα τέρμπι. Ναι, ναι, και ενδεχομένως όχι τα ελληνικά, δηλαδή στα ντέρμπι μιλώντας ένα μάτι με την Μαρσέλη. Τέλος πάντων. Λίγο υπομονή, λίγες μέρες ακόμα για το γήπεδο. Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, περιμένουμε και εμείς και ο κόσμος. Και η ΠΑΕ στα τελικά σχέδια. Καλά, εννοείται. Μάλιστα. Εντάξει, αφού καλύψαμε και το φίλο μας τον Παντελή που σωστά ρώτησε γιατί δεν αναφέρουμε κάτι παραπάνω. Όχι, πολύ σωστά ρώτησε. Πολύ σωστά ρώτησε. Mm-hmm. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ, Στέργιο. Και εγώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλά.